κρατούσε χειρόγραφες σημειώσεις η Ρο με τις σκέψεις αλλά και τα συναισθήματά του. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό στοιχείο αυτό. Πρόκειται για δύο σελίδες χαρτί, δύο κόλλες Α4. Σε αυτές λοιπόν επί 6 μήνες έγραφε και την καθημερινότητά του κωδικοποιημένα, άλλες φορές όχι, αλλά και όπως λένε οι αστυνομικοί, προσπαθούσε να βρει μόνος του ένα κίνητρο για να συνεχίσει και να ζει. Και έγραφε και το φόβο του. Να δούμε λοιπόν το ένα από τα δύο αποσπάσματα που έχει εξασφαλίσει ο Α και δείχνει την απόγνωσή είναι του. Είναι αποσπάσματα μέσα από το ημερολόγιο του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Ακριβώς, από το τι έγραφε. Ναι. Πρέπει να ζήσω, πρέπει να βρω τρόπο να συνεχίσω. Για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου. Φοβάμαι μήπως δεν ξαναδώ τα παιδιά μου. Και έγραφε μάλιστα και για το μέλλον, θα αλλάξω τρόπο ζωής, θα τους αφιερώσω περισσότερο χρόνο, εννοώντας όταν θα τελείωνε πια αυτό το μαρτύριο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 6 μήνες δεν ήξερε αν έξω είναι μέρα ή αν είναι νύχτα. Και καταλαβαίνουμε τι τράβηξε. Είναι πιο συγκλονιστικό ακόμη ένα δεύτερο σημείο στο οποίο είδαν οι αστυνομικοί και έγραφε ο Μιχάλης Λεμπιδάκης. Φοβάμαι μήπως χάσω το μυαλό μου. Φοβάμαι την απραξία. Ζήτησα να μου φέρουν βιβλία και περιοδικά για να απασχολώ το μυαλό μου. Πονάει το χέρι μου από την αλυσίδα. Ζήτησα να μου την αλλάξουν και μου την έβαλαν στο πόδι. Κάνω και γυμναστική για να μπορέσω να διατηρηθώ. Όλα αυτά πραγματικά οι αστυνομικοί καταρχάς μου περιγράφουν ότι το ότι σκέφτηκε να κρατήσει ημερολόγιο το θεωρούν κάτι πολύ έξυπνο από την πλευρά του επιχειρηματία. Γιατί ήταν κάτι που του έδινε κίνητρο πράγματι και να μην χάσει το μυαλό του και να συνεχίσει να ζει. Εντάξει, και είναι φανερό βεβαίως από αυτά που διαβάσαμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτάσει στα όρια του πλέον προς το τέλος.